Ο Λευκός Καπνός Εφραιάτη, όπου έγινε αντιληπτός γύρω στις 8.30 το πρωί στην περιοχή Σοπάς, έθεσε σε συναγερμό πυροσβεστική υπηρεσία και αστυνομία που εκένωσαν την περιοχή. Δείγμα του υλικού που βρισκόταν στο φρεάτιο και προκαλούσε τις αναθυμιάσεις σε στάλη στο κρατικό χημείο. Πρόκειται για φωσφορούχο αλουμίνιο, ένα υλικό το οποίο είναι και τοξικό, και εκρηκτικό και αποπνικτικό. Είναι επικίνδυνο όταν το εισπνεύσει κάποιος. Πυροσβεστική και αστυνομία βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή για τον τρόπο χειρισμού φύλαξης και αδρανοποίησης του επικίνδυνου για την ανθρώπινη υγεία αερίου. Έχει κάτι που ελαχιστοποιεί το χρόνο αντίδρασης του ή που το κάνει πιο αδρανές. Όχι. Πού εισηγήσετε να το τοποθετήσουμε και να το μεταφέρουμε. Οι άνδρες της πυροσβεστικής, χρησιμοποιώντας ειδικές στολές και αναπνευστικές συσκευές, κατάφεραν μετά από μία και πλέον ώρα να απομακρύνουν το υλικό από το φρεάτιο. Η αστυνομία ανέκρινε Ρουμάνο εργάτη εταιρείας εισαγωγής κονσερβοποιημένων τροφίμων που φέρεται να έριξε το υλικό στο φρεάτιο. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για καταπολέμηση τροχτικών, ποντικών, νηφίτσων και άλλων ειδών. Ο Ρουμάνος κατηγορήθηκε γραπτός και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί αργότερα.